Καλώς ήρθατε, προετοιμάζεστε για το τριήμερο, ετοιμάζεστε. Όσοι έχετε εκεί κανένα εξοχικό, κανένα σπίτι σε χωριό, ετοιμάζεστε να πάτε δρόμο. Οι υπόλοιποι, εδώ, θα ανέβουμε στους λόφους της Αττικής, της Θεσσαλονίκης. Έχουμε συγκλονιστικά δώρα για σας σήμερα, μαζί με τα 10.000 ευρώ τα οποία διεκδικείτε. Εδώ έχουμε την πρώτη τάση παγκοσμίως αυτή τη στιγμή στις τσάντες. Η νούμερο ένα τάση παγκοσμίως στις τσάντες είναι αυτές εδώ, οι χρωματιστές σε έντονα χρώματα, σχολικές εντός εισαγωγικών τσάντες, όταν λέμε σχολικές, ότι έχουν αυτό εδώ το σχέδιο που μας θυμίζει την τσάντα του σχολείου, τη σάκα που λέγαμε. Αυτή λοιπόν είναι πραγματικά η νούμερο ένα τάση αυτή τη στιγμή στη μόδα. Είναι οι τσάντες της Stella Rietwagen, τις έχουμε ξαναδώσει ως δώρο. Είναι 5 στον αριθμό και θέλω να σας πω ότι μέσα έχω και αυτά τα πολύ χαριτωμένα kit, θα σας βάλω στην κάθε τσαντούλα. Αυτά τα πολύ χαριτωμένα kit με καλλιντικά είναι τα απαραίτητα που χρειάζεται μια γυναίκα στην τσάντα. Τις κρεμούλες και ό,τι χρειάζεστε. Λεπτομέρειες για το σετ των καλλιντικών. Σε λίγο θα προβάλλουμε ένα δωροθετικό έτσι, break, ένα δωροθετικό διαφημιστικό διάλειμμα και θα βρείτε λεπτομέρειες για το σετ αυτό σε λίγο. Να πούμε ότι τις τσάντες, στο τέλος της εκπομπής θα τις κληρώσουμε. Μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό διεκδικώντας 10.000 ευρώ μετρητά. 10.000 ευρώ μετρητά. Και επίσης τις 5 τσάντες που κληρώνουν σήμερα. 90, 11, 51, 51, 51. Οι 5 τσάντες με τα kit των καλλιντικών και τα 10.000 ευρώ τις επόμενες ημέρες. Σε λίγο θα μάθουμε, φίλες και φίλοι, για τον νέο Πάπα. Ο Πάπας ο οποίος είχε αραβωνιαστικιά στα νιάτα του. Είναι Αργεντινός, 76 ετών. Έχει μισό πνευμόνι, γιατί είχε περάσει μια πολύ σοβαρή πνευμονία και του έχουν αφαιρέσει ένα μεγάλο κομμάτι του πνευμονά του. Και τον βλέπετε εδώ στη φωτογραφία την προηγούμενη, η οποία είναι έτσι ιδιαίτερη, να πλένει τα πόδια μιας γυναίκας. Σε λίγο θα δούμε πώς έπλυνε τα πόδια 12 πασχόντων από AIDS σε νοσοκομείο της πατρίδας του και είναι σαφές ότι ο αριθμός 12 δεν είναι τυχαίος. Σε λίγο λοιπόν θα πούμε ποιος είναι ο νέος ποντίφικας, ένα θέμα που απασχολεί ένα τεράστιο κομμάτι παγκοσμίως, το κομμάτι των καθολικών. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, σε λίγο θα δούμε μια υπόθεση που κρατά 13 ολόκληρα χρόνια. Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί και έχει καταδικάσει σε 20 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία ενός επιχειρηματία, τον συνέτερό του. Προσέξτε τώρα, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, είχε φωνευτεί, δολοφονηθεί μέσα στο εργοστάσιο του, μέσα στην επιχείρησή του, από τον συνέτερό του, από τον συνέτερό του και κάποιους ακόμα που μέχρι στιγμής δεν τους γνωρίζουμε, γιατί αυτό αναφέρει η απόφαση, ότι υπάρχει και συνεργός ή συνεργή στο έγκλημα και στη συνέχεια το έγκλημα είχε παρουσιαστεί ως αυτοκτονία. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι την άλλη μέρα το πρωί, μάλιστα ήταν καθαρά Δευτέρα,
Ήταν η επομένη της Καθαράς Δευτέρας. Οι εργαζόμενοι την άλλη μέρα το πρωί που πήγαν στη δουλειά τους, βρήκαν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης του εργοστασίου, τον βρήκαν να αιωρείται κρεμασμένος από ένα σκηνί σε ένα σημείο κοντά στην είσοδο του κτηρίου. Και αρχικά η υπόθεση είχε εκτιμηθεί ότι ήταν αυτοκτονία. Στη συνέχεια λοιπόν έγιναν πολλά, κάποια από αυτά θα σας πούμε σε λίγο, και το δικαστήριο καταδίκασε 2 φορές σε 20 χρόνια κάθριξη τον συνέτερο του επιχειρηματία. Τι γίνεται τώρα, αυτή την υπόθεση. Παρά την καταδίκη σε 20ετή κάθριξη, υπάρχει απόφαση για αποφυλάκηση του καταδικαστέντος, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει μείνει στη φυλακή 1 μήνα. Βασικοί οι λόγοι της αποφυλάξης είναι λόγοι υγείας. Πάμε να πάρουμε μία γεύση και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Θρίλερ με το θάνατο του επιχειρηματία Θεόδωρου Γιαμπουράνη. Βρέθηκε απαγχωνισμένος με δεμένα χέρια μέσα στο εργοστάσιο του στο Κιάτο πριν από ακριβώς 13 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του θύματος υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας δολοφονήθηκε και κάποιοι σκηνοθέτησαν την αυτοκτονία του. Το δικαστήριο καταδίκασε σε κάθριξη 20 ετών για ανθρωποκτονία τον συνέτερό του. Ο κατηγορούμενος μπήκε περίπου 1 μήνα στη φυλακή. Η κόρη του θύματος μίλα σε λίγο στην εκπομπή. Θρίλερ με το θάνατο του επιχειρηματία Θεόδωρου Γιαμπουράνη. Βρέθηκε απαγχωνισμένος με δεμένα χέρια μέσα στο εργοστάσιο του στο Κιάτο πριν από ακριβώς 13 χρόνια. Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του θύματος υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας δολοφονήθηκε και κάποιοι σκηνοθέτησαν την αυτοκτονία του. Το δικαστήριο καταδίκασε σε κάθριξη 20 ετών για ανθρωποκτονία τον συνέτερό του. Ο κατηγορούμενος μπήκε περίπου 1 μήνα στη φυλακή. Η κόρη του θύματος μίλα σε λίγο στην εκπομπή. Για πάμε λίγο στην αίθουσα σύνταξη, σε λίγο θα δούμε την υπόθεση αυτή. Πάμε λίγο στην αίθουσα σύνταξη να μάθουμε για το νέο Πάπα. Θα συνδεθούμε με το star.gr, ο οποίος υπήρξε αραβωνιασμένος, του άρεσε να χορεύει με το κορίτσι του, ζει με μισό πνεύμονα. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα σας. Ενδιαφέρουσα η ζωή του νέου Πάπα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, 76 ετών. Να πούμε ότι αρχικά έχει σπουδάσει, ήταν γιος μιας οικογένειας, φτωχής οικογένειας, μεγάλωσε στο Buenos Aires, είχε 5 αδέρφια, σπούδασε χημεία και μάλιστα εκείνη την περίοδο δούλευε ως σεκιουριτά σε νυχτερινό κέντρο για να μπορέσει να τελειώσει, να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Ήταν το διάστημα, Τατιάνα, κυρίες και κύριοι, όπου είχε αραβωνιαστεί κιόλας, όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του, και μάλιστα του άρεσε να πηγαίνει σε night club με την αρμιωστικιά του και να χορεύει. Σε μεγάλη ηλικία, στα 32 του χρόνια, πήρε το δρόμο του Θεού, μπήκε στο τάγμα Ιησουιτών στο Buenos Aires και από τότε ξεκίνησε η καριέρα του στους κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας. Είναι ένας άνθρωπος συντηρητικός, όπως μεταδίδουν τα ξένα πρακτορία, καθώς είναι κατά των γάμων των ομοφυλοφίλων και γι' αυτό είναι σε κόντρα με την κυβέρνηση της Αργεντινής, όπου ψηφίστηκε πρόσφατα ένας νόμος. Όμως από την άλλη, Τατιάνα, πρέπει να πούμε ότι είναι κοντά σε ανθρώπους που ζουν τη φτώχεια ή έχουν προβλήματα ασθενειών, όπως για παράδειγμα μια επίσκεψή του σε ένα νοσοκομείο στο Buenos Aires, ένα νοσοκομείο με ασθενείς που ήταν φορείς του AIDS, τους έπλυνε και τους φίλησε τα πόδια σε 12 συμβολικός αριθμός από αυτούς τους ασθενείς. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες λοιπόν για τον νέο Πάπα. Από το διαγωνισμό και μετά θα μπούμε στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει. Λοιπόν, όπως σας έχω πει, έχει ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα ο διαγωνισμός για τα 10.000 ευρώ. Έχουμε και πάλι 10.000 ευρώ να κοιτά στην εκπομπή. Έχω ξανά τη βαλίτσα μου εδώ, δίπλα μου. Και για όσους τηλεφωνήσετε σήμερα, έχουμε 5 υπέροχες τσάντες με ένα μικρό σετ
καλλιντικών μέσα. Είναι κρεμικό το σετ. Ό,τι χρειάζεται δηλαδή μια γυναίκα να έχει μαζί της. Κρέμα χεριών, όλα αυτά τα οποία, κρέμα προσώπου, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να έχει μαζί της. Αυτές εδώ πέρα οι τσάντες, οι χρωματιστές σχολικές εντός εισαγωγικών τσάντες. Είναι πραγματικά η νούμερο ένα τάση στη μόδα παγκοσμίως. Είναι της Stella Rietwagen. Κάνουν θράψη στο εξωτερικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει τώρα τελευταία στην Ελλάδα και εμείς, το Μίλα, τις εξασφάλισε για σας, για τις αγαπημένες μας τηλεθεάτριες. Οι πέντε πρώτες λοιπόν θα πάρουν από μια πολύ ωραία τσάντα με το σετ καλλιντικών, φυτικών καλλιντικών, και εκτός από την τσάντα με τα φυτικά καλλιντικά θα μπείτε εσείς και όλοι οι υπόλοιποι στο διαγωνισμό για τα 10.000 ευρώ. 2 σε 1. 90 11 51 51 51 ή μέσω SMS τάφε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας στο 54 9 90. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, υπόθεση θρίλερ για την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο. Γιατί πραγματικά σε θρίλερ πλέον έχει μετατραπεί αυτή η υπόθεση εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια. Θα σας πω με δύο λόγια να σας τη θυμίσω την υπόθεση την οποία έχετε ξαναπαρακολουθήσει στο παρελθόν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος διέθετε μια αρκετά μεγάλη μονάδα συσκευασίας προϊόντων, πάει ένα βράδυ στο εργοστάσιο του να συναντηθεί με τον συνέτερό του. Να μιλήσουν για οικονομικές διαφορές τις οποίες είχαν και για ενδεχόμενη διάλυση της συνεργασίας του. Την άλλη μέρα το πρωί, ο επιχειρηματίας βρίσκεται κρεμασμένος από ένα έτσι λευκό με κόκκινο χοντρό σκηνί που χρησιμοποιείται για την μεταφορά των τελάρων. Βρίσκεται κρεμασμένος στην είσοδο του εργοστασίου. Ανοίγουν οι εργαζόμενοι, μπαίνουν μέσα. Τα πάντα ήταν σφαλισμένα εκτός από ένα ανοιχτό παράθυρο και τον βλέπουν, τον εργοδότη τους, κρεμασμένο. Αρχικά θέλω να σας πω λοιπόν ότι ξεκίνησε ένα θρίλερ διότι υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό ήταν μια αυτοκτονία. Και μάλιστα έγινε και ένα πρώτο δικαστήριο και η απόφαση ήταν ότι επρόκειτο περί αυτοκτονίας. Τα στοιχεία όμως στην υπόθεση ήταν πάρα πολύ ελλειπή. Είχαν γίνει και τρομερά λάθη ακόμη και στην την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που είχε γίνει, που σχεδόν δεν είχε γίνει. Στη συνέχεια, μετά από πληθώρα νέων στοιχείων, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια κάθερξης ο συνέτερος του επιχειρηματία, 20 χρόνια, δύο φορές και στο εφετείο. Η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει και θα μου πείτε, αφού έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση, υπήρχε απόφαση ότι τον σκότωσε ο συνέτερός του, μάλιστα υπήρχε και σημείωμα που έλεγε ότι αφήνει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και της περιουσίας του στο συνέτερό του, σημείωμα του υποτιθέμενου αυτόχειρα. Αφού τον σκότωσε ο συνέτερός του για να του πάρει το εργοστάσιο και τα λεφτά, γιατί ασχολείστε με την υπόθεση? Ασχολούμαστε με την υπόθεση γιατί έχει γίνει αίτηση αναίρεσης και η υπόθεση πάει και στον Άριο Πάγο αφενός, αλλά αφετέρου υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ο άνθρωπος αυτός έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια. Μέχρι τώρα έχει μπει στη φυλακή ένα μήνα. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Είναι βεβαίως απόφαση του Δικαστηρίου της Δικαιοσύνης. Εμείς, η εκπομπή, εγώ, το Star, δεν κρίνουμε αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όμως, σε λίγο θα έρθει κοντά μας η κόρη του θύματος, η οποία είναι και δικηγόρος, διότι, όπως λέει η ίδια, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, αφορά την κοινωνία, το πώς ακριβώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση, έχει μπει στη φυλακή μόνο ένα μήνα. Δείτε το βίντεο. Καταδικάστηκε το 2009 για τη δολοφονία εκ προθέσεως του πατέρα μου Θοδωρού Γιαμπουράνη. Την πορεία έγινε το εφετείο, μεικτό εφετείο Ναυπλίου, όπου ξανακαταδικάστηκε για δεύτερη φορά
και το επιβλήθηκε ξανά 20 ετής κάθειρξη. Οδηγήθηκε στις φυλακές Χαλκίδας και πληροφορήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αφέθηκε ελεύθερος, γιατί είχε ζητήσει την αναστολή της ποινής του μέχρι να εκδοθεί η απόφαση επί της αναιρέσεως, την οποία έχει ασκήσει. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών για τη δολοφονία του εργοστασιάρχη Θεόδωρου Γιαμπουράνη, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, ο λόγος για τον συνέτερο του εύπορου επιχειρηματία που βρέθηκε απαγχωνισμένο στο εργοστάσιο του στο Κιάτο το Μάρτιο του 2000. Ωστόσο, έμεινε μόλις ένα μήνα στη φυλακή, αφού έγιναν δεκτές και οι δύο αιτήσεις αναστολής που κατέθεσε. Την πρώτη φορά επικαλέστηκε λόγους υγείας και συγκεκριμένα ότι έχει πρόβλημα οσφιαλγίας. Τη δεύτερη φορά επικαλέστηκε επίσης λόγους υγείας, που συνίστατο σε υπέρταση την οποία έχει, ότι έχει ένα νεφρό εκγενετής, ότι στη φυλακή παθαίνει κατάθλιψη και κυρίως ότι οι επαγγελματικοί λόγοι επιβάλλουν να είναι έξω για να λειτουργεί την ανώνυμη εταιρεία του. Σαν δικηγόρος δεν την έχω ξανακούσει αυτή την απόφαση. Να αποφυλακιστεί ένας άνθρωπος με ποινή κάθειρξης 20 ετών μετά από ένα μήνα παραμονής του στις φυλακές. 14 Μαρτίου 2000, δηλαδή πριν από ακριβώς 13 χρόνια, ο επιστάτης πηγαίνει στο εργοστάσιο στο Κιάτο προκειμένου να εντοπίσει τον 63χρονο Θεόδωρο Γιαμπουράνη, ο οποίος έχει εξαφανιστεί από το προηγούμενο βράδυ. Οι πόρτες είναι κλειδωμένες εσωτερικά, ενώ τον ανησυχεί το ανοιχτό παράθυρο της τουαλέτας, καθώς πρόσφατα είχε σημειωθεί διάρρηξη. Όταν καταφέρνει να μπει στο εργοστάσιο, παγώνει. Ο Θεόδωρος Γιαμπουράνης κρέμεται με ένα σκηνί από μία δοκό. Η σύζυγός του αλλά και φίλοι του θα δηλώσουν στην εκπομπή αποτυπώματα ότι ο επιχειρηματίας δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Ήταν ένας ακέραιος άνθρωπος. Δεν είχε δώσει δικαίωμα στη ζωή του να τον θίξουν, να τον προσβάλλουν, να τον... Και πάντα κουβαρντάς. Αυτό έχω να το λέω. Δηλαδή δεν άφηνε να βάλει άλλο στο χέρι στη τσέπη. Ένας τέλειος οικογενειάρχης, ένας πολύ πετυχεμένος επιχειρηματίας πάνω στο κείμενό του, με ιδέες, με στόχους. Ήταν κοινωνικότατος. Νομίζω ότι κάθε γυναίκα θα ήθελε να έχει έναν άντρα σαν τον δικό μου. Αυτό έχω να σας πω. Πέρασα μαζί του χρυσή ζωή. Στα πάντα. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε το προηγούμενο βράδυ θα πει ότι η συμπεριφορά του ήταν φυσιολογική. Τηλεφωνική και κλήση είχε πάρει εδώ στα ταξί στην πιάτα. Τυχαία ήταν. Α, και έτυχε να βρίσκεστε εσείς εκεί, έτσι. Ναι, έτυχε, ναι, να είμαι εγώ στο τηλέφωνο. Και τον μεταφέρετε στο... Ναι, ναι, τον μετέφερα, τον άφησα εκεί στο εργοστάσιο και αυτό ήταν. Τίποτα άλλο παραπάνω. Και το βράδυ πώς τον είδατε εσείς, τον είδατε ταραγμένο, πώς ήταν αυτό? Όχι, τον πήρα, τον άφησα και τίποτα άλλο. Αντίθετη από ψυχή όμως ο συνεταιρός του, ο οποίος θα ισχυριστεί εκ των υστέρων στην κόρη του θύματος. Του το είχε ανακοινώσει, λέει, τις προηγούμενες μέρες. Ότι θα αυτοκτονήσει ο πατέρας μου. Τα ευρήματα φαίνεται ότι δεν είναι ικανά για να στηρίξουν το σενάριο της αυτοκτονίας. Ο εργοστασιάρχης βρίσκεται απαγχωνισμένος με δεμένα τα χέρια. Ο πατέρας μου βρέθηκε απαγχωνισμένος στο εργοστάσιό του, χτυπημένος και με δεμένα χέρια. Θα σημειώσω επίσης ότι τρεις ιατροδικαστές, ομόφωνα, είπαν ότι πρόκειται περί στραγγαλισμού. Και ο τόπος του εγκλήματος γεννά πολλά ερωτηματικά. Την επόμενη μέρα το πρωί όλα τα φώτα του εργοστασίου βρέθηκαν σβηστά. Και κινούμεθα στο σημείο στο οποίο βρέθηκε απαγχωνισμένος. Προχωράω πολύ σιγά, διότι είναι πολύ σκοτάδι, δεν μπορώ να δω. Φτάσαμε στο σημείο, ανάβουμε τα φώτα του εργοστασίου πλέον να δείτε. Φτάσαμε στο σημείο εδώ που βρέθηκε απαγχωνισμένος. Σύμφωνα με την αυτοψία της αστυνομίας, βρέθηκαν τα τελάρα στις θέσεις αυτές που βλέπετε. Αυτά τα δύο τελάρα στις συγκεκριμένες θέσεις και άλλα δύο όρθια το ένα πάνω στο άλλο. Η θηλιά θα έπρεπε να είναι αρκετά πιο πάνω. Θα έπρεπε να είναι περίπου στο ύψος που είναι η πρώτη ταινία. Για να φτάνει κάποιος να μπορεί να την περάσει μέσα από το κεφάλι του, να φτάσει μέχρι το λαιμό του. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει με δύο τελάρα. Δεν φτάνει. Όπως υποστηρίζει η κόρη του θύματος, ο πατέρας της είχε αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία του με τον συνεταίρο του λόγω διαφορών. Οι σχέσεις στην πορεία δεν ήταν καλές. Στην πορεία είχαμε αποφασίσει να χωρίσουμε. Το Μάρτιο πλέον θα ήταν οι τελικές αποφάσεις χωρισμού των δύο συνεταίρων.
όμως τα γεγονότα μας προλάβανε. Έχει σκοπό να πάψουν να είναι σειρατέρι. Τα χωρίζανε. Μάλιστα, σε κοντινή απόσταση από τον Θεόδωρο Γιαμπουράνη βρέθηκε ένα χειρόγραφο σημείωμα, με το οποίο άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον συνέτερό του. Ήταν ένα σημείωμα. Οι τρεις γραφολόγοι ομόφωνα έχουν πει ότι είναι υποκαθεστώς απειλής. Και στο σημείωμα αυτό, με το γραφικό χαρακτήρα του πατέρα μου, περιόριζε τη μητέρα μου σε κάποια χρήματα και όλη η υπόλοιπη περιουσία μας πήγαινε στο συνεταίρο. Είμαστε μια δεμένη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Ο πατέρας μου έχει τρία παιδιά, είχε τρία παιδιά και μία σύζυγο. Όπως αντιλαμβάνεστε, το τελευταίο πρόσωπο που θα σκεφτόταν φεύγοντας από τη ζωή δεν θα ήταν ο συνεταίρος του. Ο τότε δικηγόρος του κατηγορουμένου θα υποστηρίξει ότι το θύμα και ο συνεταίρος του είχαν άριστες σχέσεις. Δεν περίμενα όμως να ακούσω την κυρία Γιαμπουράνη να ισχυρίζεται ότι δεν είχαν καλές σχέσεις όταν γίνεται το συμβάν 13-14 Μαρτίου του 2000, δίδονται πολυάριθμες καταθέσεις και από την σύζυγο και από τις τρεις αδερφές, στις οποίες οι ίδιοι λένε ρητά ότι οι σχέσεις του Θεοδόρου Γιαμπουράνη με τον άριστες. Το 2005 το δικαστήριο θα κρίνει αθώο τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα ο αντισαγγελέας του Ορείου Πάγου να καταθέσει αίτηση ανέρησης για την υπόθεση. Έτσι, το 2009 το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Σπάρτης θα συνεδριάσει εκ νέου και αυτή τη φορά θα επιβάλλει ποινή κάθριξης 20 ετών με πλειοψηφία 4-3, αφήνοντας τον ελεύθερο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό για λόγους υγείας, επιβάλλοντάς του εγκυοδοσία 30.000 ευρώ. Τον περασμένο Ιανουάριο, ο συνέτερος του Θεόδωρου Γιαμπουράνη θα καταδικαστεί ξανά σε 20 χρόνια κάθειρξη. Θα οδηγηθεί στις φυλακές για περίπου ένα μήνα και στη συνέχεια θα αφαιθεί ελεύθερος. Στην αίτησή του θα επικαλεστεί και πάλι λόγους υγείας, αλλά και την οικονομική ζημία που έχει προκληθεί στην επιχείρησή του. Η κυρία Κατερίνα Γιαμπουράνη είναι η κόρη του θύματος. Δικηγόρος. Είναι σήμερα κοντά μας και βεβαίως θέλω να πω, να τονίσω και να επαναλάβω πάρα πολλές φορές ότι εμείς έχουμε επικοινωνήσει και με την άλλη πλευρά και με τους δικηγόρους της άλλης πλευράς και τον κύριο Παναγιώτη Βασιλακόπουλο, τον κύριο Παναγιώτη Κοσμά Βασιλακόπουλο του Μιχαήλ και με τον κύριο, ο πρώτος είναι δικηγόρος Αθηνών και με τον κύριο Γεράσιμο Μελισσινό, δικηγόρο Ναυπλίου. Έχουμε ζητήσει την άποψή τους, αν έχουν κάτι να δηλώσουν στην εκπομπή. Στόχος μας δεν είναι να δεν είμαστε με κανέναν. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια αντιδικία γιατί η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει. Μας έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμεί ο πελάτης τους να κάνει κάποια δήλωση, ούτε οι ίδιοι. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αν μέχρι αυτή την ώρα έχουν αλλάξει άποψη, αν υποθεί κάτι στην εκπομπή ή ακούσουν κάτι το οποίο, με το οποίο δεν συμφωνούν και θελήσουν να παρέμβουν, τους καλούμε να παρέμβουν, να επικοινωνήσουν με το Star. Τα τηλέφωνα είναι αυτά που βρίσκονται στην οθόνη και θα έχουν το λόγο. Να ξεκινήσω έτσι. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται είναι το πώς μπορεί να αισθάνεται κανείς σε ανθρώπινο επίπεδο γι' αυτό. Και μετά θα ήθελα να μπούμε σε περισσότερες πληροφορίες για τα όσα έχουν συμβεί. 13 ολόκληρα χρόνια. Ακριβώς σαν σήμερα πριν 13 ολόκληρα χρόνια. Γιατί ήταν μετά την Καθαρά Δευτέρα. Ήτανε Καθαρά Δευτέρα. Δεν έπαιζε. Ακριβώς την επόμενη της Καθαράς Δευτέρας. 13-14 Μαρτίου του 2000. 14 Μαρτίου βρήκαμε το πατέρα μου δολοφονημένο. Πώς είναι, ανθρώπινα ρωτώ, και πριν ξεκινήσουμε την αφήγηση κάποιων συγκεκριμένων γεγονότων, πώς είναι για μια οικογένεια 13 ολόκληρα χρόνια να έχει κεφάλαια ανοιχτά? Η καταδίκη υπάρχει. Ναι. Έχει καταδικαστεί. Σε 20 χρόνια κάθειξη. Έχει τελεσιδικής υπόθεση. Όμως, πώς είναι για μια οικογένεια να βλέπει ότι ο άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε είχε μόνο ένα μήνα στη φυλακή. Απέραντη λύπη.
Είναι λυπηρό. Ξέρετε κάτι. Θα τρίζουν τα κόκαλα πραγματικά των προγόνων μας, γιατί δεν έχει μείνει λίγο σκόνη από αυτή την αξιοπρέπεια αυτών που ανεβάσανε τη δικαιοσύνη και την κάνανε θεά. Η απόφαση αυτή θεωρώ ότι γκρεμίζει αυτό το βάθρο. Μόνο λύπη μπορώ να σταθώ. Φαντάζομαι ότι θα είχε κάποιο σκεπτικό η απόφαση, διότι οι αποφάσεις της δικαιοσύνης από εμάς και το σταθμό είναι πάντα σεβαστές. Γιατί όμως εσείς λέτε ότι, και είστε και νομικός, γιατί λέτε ότι αυτή η απόφαση σας λυπεί πολύ για την αποφυλάκηση? Διότι θεωρώ ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Για μένα οι νόμοι είναι σοφοί. Γίνονται όμως σοφότεροι όταν εφαρμόζονται σωστά. Αναστολή ποινής θα μπορούσε να ζητήσει ένας άνθρωπος, ο οποίος θα υποστεί μέσα στις φυλακές ανεπανόρθωτη βλάβη. Σωστά. Και ο νόμος είναι σωστός. Εδώ λοιπόν έχουμε ανεπανόρθωτη βλάβη. Ποιοι είναι οι λόγοι που επικαλέστηκε ο καταδικαστής? Είναι κάποιοι λόγοι υγείας. Ποιοι είναι οι λόγοι υγείας? Έχει καρκίνο? Όχι. Που πρέπει να πηγαίνει να κάνει χημειοθεραπείες? Όχι. Τι έχει? Πίεση. Αν αυτή τη στιγμή όλους σε ρωτήσουμε εδώ μέσα, οι περισσότεροι θα έχουμε πίεση. Έχει λέει και ένα νεφρό, εκγενετής. Πόσοι άραγε άλλοι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν? Παθαίνει λέει και κατάθλιψη. Θα απορούσα αν δεν πάθαινε ένας άνθρωπος που μπαίνει στις φυλακές κατάθλιψη. Αυτοί είναι οι λόγοι που πρέπει να θεθεί ελεύθερος, να μην εκτίσει την ποινή του. Αλλά κυρίως είναι επαγγελματικοί λόγοι. Δηλαδή τα λεφτά. Να λειτουργήσει την επιχείρησή του, την ανώνυμη εταιρεία του. Για πείτε μου κάτι. Αυτή τη στιγμή πόσοι άνθρωποι είναι μέσα με αυτούς ακριβώς τα ίδια προβλήματα? Άρα λοιπόν να αφήσουμε τις φυλακές, να ανοίξουμε τις φυλακές, να φύγουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους έχουμε μέσα? Και πολύ περισσότερο αναρωτιέμαι για τους ανθρώπους εκείνους που είναι προφυλακισμένοι για χρέη προς το δημόσιο, για 10, 20, 50, 100 χιλιάδες. Δεν έχει κριθεί η ενοχή του σημεί. Οφείλουν στο δημόσιο. Και είναι στις φυλακές. Και ο δύο φορές καταδικασμένος. Γιατί? Γιατί στέρισε την ανθρώπινη ζωή. Είναι ελεύθερος? Αυτή είναι η ισοτιμία? Αυτή είναι η σωστή εφαρμογή των νόμων? Αυτό είναι η δικαιοσύνη? Θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω και με την άλλη πλευρά. Θα ήθελα να ακούσω και το δικό τους σκεπτικό και γι' αυτό τους καλώ για άλλη μια φορά, πολλωστή φορά στην εκπομπή. Θέλουμε μια τοποθέτηση από το δικηγόρο έστω του καταδικαστέντος, από το δικηγόρο του, από μέλος της οικογένειας του, από τον ίδιο. Θέλουμε να ακούσουμε και το δικό τους σκεπτικό. Και είναι κρίμα που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Τους καλούμε να επικοινωνήσουμε το Star Channel και θα βγουν στον αέρα. Και να πούμε ότι ήταν μια υπόθεση η οποία πραγματικά ήταν ένα θρίλερ, την πρώτη στιγμή. Για σας... Έγινε, θα μου επιτρέψετε. Για την οικογένεια ήταν από την πρώτη στιγμή σαφές. Έγινε θρίλερ. Έγινε θρίλερ. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά από την πρώτη στιγμή. Έγινε όμως θρίλερ. Έγινε θρίλερ γιατί το αστυνομικό τμήμα του ήθελε να γίνει θρίλερ. Νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος που δεν είναι αστυνομικός, είναι ένας απλός άνθρωπος, όταν βλέπει κάποιον απαγχωνισμένο, με δεμένα χέρια, χτυπημένο και με ένα σημείωμα δίπλα που η περιουσία του πηγαίνει στο συνέτερο, το μυαλό του δεν θα πάει στην αυτοκτονία, αλλά θα πάει τουλάχιστον και σε κάτι άλλο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Σας φαίνεται λογικό εσάς? Όταν κάποιος αυτοκτονεί, δεν ξέρω αν έχει την δυνατότητα να δέσει ο ίδιος τα χέρια του και μετά να δέσει και τα χέρια του με τη ζώνη για να αυτοκτονήσει, είναι ίσως μια ιδιαίτερη... Και να, χτυπηθεί πριν. Και να χτυπηθεί επίσης πριν. Και να κλείσει και τα φώτα. Να κλείσει τα φώτα. Να με κλειστά τα φώτα. Ήταν κλειστά τα φώτα. Τα φώτα ήταν κλειστά. Όπως το δικαστήριο έχει ήδη κρίνει, δύο και φορές, σε δεύτερο βαθμό, υπήρξαν τραγικές παραλήψεις σε αυτή την υπόθεση. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ντροπή για
τις τότε ελληνικές αρχές, τους ανθρώπους που ενεπλάξαν, όπως το δικαστήριο έχει κρίνει, να κάνουν τέτοιες παραλήψεις σε αυτή την υπόθεση. Εδώ η αλήθεια είναι ότι το δικαστήριο έχει κρίνει ότι και η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έγινε ήταν αλαντάλλα. Να χρησιμοποιήσω έτσι μια έκφραση πιο λαϊκή. Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στο νοσοκομείο Πατρών από γιατρούς παθολόγους. Ο ένας εκ των δύο, έστω και εκ των υστέρων, έστω και μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, ομολόγησε ότι ουδέποτε είχε γίνει στην πραγματικότητα αυτή η νοκροτομή. Αλλά ήταν μια κατά παραγγελία γνωμάτευση. Ότι πρόκειται ο θάνατος του Γιαμπουράνη, ότι ο θάνατος του Γιαμπουράνη οφείλεται σε αυτοκτονία. Στην ουσία, τι εννοείται κατά παραγγελία γνωμάτευση, ότι δεν είχαν δει καν το πτώμα. Το πτώμα το είδανε, αλλά δεν το εξετάσανε. Το είδανε και απεφάνθησαν χωρίς να γίνει η εξέταση. Χωρίς να γίνει νεκροτομή. Το βασικό. Τώρα δεν έγινε καταρχήν διάνοιξη λαιμού. Ναι. Που από εκείνο στραγγαλισμό. Ο πατέρας μου στραγγαλίστηκε πρώτα. Αυτά όλα να πούμε ότι φάνηκαν στη συνέχεια, τα έχει κρίνει το δικαστήριο. Διότι μετά και ο κύριος Κουτσάφτης και ο κύριος Νόνας, πολύ γνωστοί οι Έλληνες ιατροδικαστές Αθηνών, επελήφθησαν του θέματος και με σαφήνεια είπαν ότι πρώτα στραγγαλίστηκε ο πατέρας σας και στη συνέχεια κάποιοι τον έσυραν και τον κρέμασαν ναι, για ακριβώς. Να το παρουσιάσουν ως αυτοκτονία. Αυτά όλα έχουν κρυθεί. Έχουν όλα κρυθεί από το δικαστήριο, όπως έχει κρυθεί από το δικαστήριο ότι δεν είναι μόνο ένας ο δολοφόνος. Ναι, ότι και θα ήταν και αδύνατο να είναι ένας. Ότι ήταν, γιατί είναι πολύ, πολύ κοντός, ήταν πολύ κοντός σε σχέση με τον πατέρα σας. Δεν είναι μόνο το θέμα του ύψους, είναι η όλη διαδικασία. Και είναι τουλάχιστον για να τον ακινητοποιήσει. Εμείς έχουμε, ήδη αυτή τη στιγμή, ο φάκελος βρίσκεται στην ανάκριση Κορίνθου. Για τους συνεργούς. Μετά και από 13 χρόνια. Και για σκεφτείτε. Μετά από 13 χρόνια. Και για σκεφτείτε, ο ένας εκ των δολοφόνων κυκλοφορεί ελεύθερος και μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους συνεργούς του. Να κανονίσουν την πορεία της υποθέσεως αυτής. Αυτή είναι η ανεπανόρθωτη βλάβη που παθαίνει ο καταδικαστής. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία πραγματικά έχει έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον και κοινωνικό. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την υπόθεση αυτή. Διότι όντως είναι, δεν θέλω να προβώ σε χαρακτηρισμό, να πω ότι είναι μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη απόφαση αυτή. Για να εκτίσει κανείς ένα μήνα ποινή όταν η κάθριξη είναι 20 ετών για ανθρωποκτονία. Δηλαδή, πραγματικά κανείς πρέπει να έχει ανήκει στο βλάβι, να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και εδώ προκαλεί το δημοσιογραφικό μας ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και να δούμε γιατί συμβαίνει, αλλά και να καταγράψουμε την άποψη μιας οικογένειας που 13 ολόκληρα χρόνια. Έχετε δύο αδερφές, η μητέρα σας, είστε τέσσερις γυναίκες οι οποίες 13 ολόκληρα χρόνια δεν έχετε δει κάποιον να τιμωρείται για την στιγερή δολοφονία του πατέρα σας και συζύγου που παρουσιάστηκε ως αυτοκτονία. Εγώ σπουδέχτηκα να έρθω στην εκπομπή σας, είναι ακριβώς αυτός που είπατε προηγουμένως. Ότι η απόφαση αυτή έχει κοινωνικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρει την κοινωνία μας. Εδώ υπάρχει ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Συνεχίζει και προκαλεί το δημοσιογραφικό και κοινωνικό ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση. Εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια. Και για όσους δεν μας παρακολουθήσετε νωρίτερα και αποφασίσατε να μπείτε τώρα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στη τροφιά μας, για όσους δεν ξέρετε με ποια υπόθεση ασχολούμαστε, θα σας πω ότι πρόκειται για την δολοφονία ενός επιχειρηματία, ο οποίος είχε μια μονάδα, ένα εργοστάσιο συσκευασίας προϊόντων. Μια σημαντική μονάδα με πολύ μεγάλους πελάτες. Ο συγκεκριμένος λοιπόν επιχειρηματίας βρέθηκε απαγχωνισμένος. Αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα, πριν από 13 χρόνια, μέσα
στην επιχείρησή του, στο εργοστάσιο αυτό. Κάποιοι, αρχικά, ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Οι έρευνες της αστυνομίας συμπέραναν αυτό αρχικά, μια ελλιπέστατη ιατροδικαστική έκθεση. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε ο αγώνας και ο γολγοθάς της οικογένειας, τρεις κόρες και της συζύγου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν εσείς ως οικογένεια δεν παλεύατε και δεν επιμένατε και είστε και δικηγόρος να γίνει δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση. Αν εσείς δεν είσαστε σίγουροι ότι ο πατέρας σας δεν αυτοκτόνησε. Ο φάκελος τα είχε κλείσει από την πρώτη στιγμή. Όπως πολύ φοβάμαι, έχουν κλείσει και τόσοι άλλοι φάκελοι. Εξάλλου μετά το δικό μας το έγκλημα, το περιστατικό, με τους ίδιους παράγοντες παθολόγων ιατρών, ανακαλύφθηκε και άλλο έγκλημα εκ των υστέρων, ακούγοντας τη δική μας την περίπτωση, η οποία είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Κορυφαίοι ιατροδικαστές απεφάνθησαν ότι ο άνθρωπος δεν αυτοκτόνησε, αλλά τον στραγγάλισαν. Κάποιοι τον στραγγάλισαν, αφού τον χτύπησαν και τον ακινητοποίησαν, τον στραγγάλισαν και μετά τον κρέμασαν και τον ανάγκασαν να γράψει και ένα ιδιόχειρο σημείωμα, να το αφήσει ως αυτόχειρας, λέγοντας ότι η περιουσία του περνάει στο συνέτερό του. Γιατί λοιπόν έχει δημοσιογραφικό και κοινωνικό ενδιαφέρον η υπόθεση. Αφενός διότι έχει γίνει μια αίτηση αναίρεσης από την άλλη πλευρά που έχουμε καλέσει πολλές φορές να. Αν επιθυμεί βεβαίως να τοποθετηθεί και αφετέρου. Δεν θα τοποθετηθεί. Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα τοποθετηθούν. Μακάρι να τοποθετηθούν. Όμως έχει ασκηθεί μία αίτηση αναίρεσης χωρίς ακόμα να γνωρίζουμε το σκεπτικό της τελεσιδίκου αποφάσεως. Ήταν τυπική η αναίρεση η οποία ασκήθηκε. Μόνο και μόνο για να χορηγήσει το δικαίωμα για την αναστολή της ποινής. Η απόφαση, η τελεσίδικη, η καταδικαστική. Δεν έχει καθαρογραφεί. Δεν το ξέρουμε το σκεπτικό. Οι δικαστές δηλαδή αυτοί οι οποίοι τώρα έκριναν το περί αναστολής αίτημα δεν γνωρίζουν αν η απόφαση έχει αναιρετικό λόγο ή όχι. Έκριναν μόνο για την βλάβη που θα πάθει ο καταδικαστής. Μόνο γι' αυτό. Για τίποτα άλλο. Όχι αν θα ευδοκιμήσει ή όχι η αναίρεση. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Το δικαστήριο λοιπόν έχει κρίνει ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία. 20 χρόνια κάθειρξη επέβαλε στον νέο κατηγορούμενο. Βέβαια πρέπει να πω το εξής, ότι ήταν θρίλερ και το δικαστήριο. Δηλαδή αυτό το 4-3 δηλώνει ότι υπήρχαν και αμφιβολίες. Δηλαδή είναι μια υπόθεση που... Αν θέλετε λοιπόν να πούμε... Έχει βασανίσει και το δικαστήριο αρκετά. Το δικαστήριο το έχει βασανίσει, αν θέλετε, πάρα πολύ, γιατί ήταν μια διαδικασία πολλών μηνών και το πρωτόδικο και το δευτεροβάθμιο. Όμως, αφού μου κάνετε αυτή την ερώτηση, να πούμε η μειοψηφία για ποιο λόγο αποφαίνεται περί της αθωότητας, περί της αμφιβολίας. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν κάποιοι δικαστές, οι τρεις κύριοι δικαστές, να αποφανθούν αν πρόκειται περί αυτοκτονίας ή περί εγκλήματος. Και αμφιβάλλουν περί του τρόπου θανάτου. Και διερωτώ με εγώ, ο απλός άνθρωπος, στον αιώνα τον οποίο ζούμε, όταν ξεθάβονται πτώματα χρόνια, έτη πίσω και μαθαίνουμε την αιτία θανάτου, δεν μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε την αιτία θανάτου. Σας φαίνεται εσάς λογικό? Θα δεχόμουν μία απόφαση η οποία θα έλεγε ότι αμφιβάλλω περί της ενοχής του. Ναι. Η αιτιολογία όμως της μειοψηφίας, γιατί ανακοινώθηκε στο ακροατήριο, είναι ότι αμφιβάλλουμε αν ο Γιαμπουράνης αυτοκτόνησε ή τον σκοτώσανε. Μάλιστα. Έχει κριθεί λοιπόν ότι τον σκότωσαν. Και έχει κριθεί ότι τον σκότωσε ένας από τους δράστες, είναι ο συνέτερός του. Αυτός τον οποίο με το σημείωμα το ιδιόχειρο άφηνε το υποτιθέμενο σημείωμα που έγραψε και ο θελός. Άφηνε ο υποτιθέμενος τότε αυτόχειρας πατέρας που ήθελε να αυτοκτονήσει, άφηνε την περιουσία του. Αυτός ο συνέτερος είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει καταδικαστεί για το φόνο του πατέρα σας. Ακριβώς. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι έξω, έχει πάει μόνο ένα μήνα στη φυλακή. Και αυτό κατόπιν απόφασης δικαστηρίου, ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερος,
για κάποιους λόγους υγείας, τους οποίους εγώ δεν θα μπορούσα να κρίνω, δεν είμαι γιατρός. Δεν τους κρίνουμε. Αλλά... Δεν κρίνουμε τους λόγους υγείας. Ναι. Κρίνουμε πώς εισήχθη η υπόθεση και πώς την ακούσαμε την απόφαση. Δημόσιες είναι οι συνεδριάσεις. Ναι. Όλοι τις ακούμε. Και ξέρετε κάτι, αυτό δεν κρίνουμε τις αποφάσεις. Τις καλές αποφάσεις τις κρίνουμε. Να κρίνουμε γενικότερα τις αποφάσεις. Γιατί όχι, είναι κακό να κρίνουμε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε ο πολίτης, ο δημοσιογράφος, με ευπρέπεια, δεν σας λέω, να κρίνει τις αποφάσεις. Εμείς θέτουμε ερωτήματα, εμείς δεν κρίνουμε. Μην ως εκπομπή, ως Star Channel, ως δημοσιογράφοι. Καταγράφουμε κρίνει, και θέτουμε ερωτήματα. Κυρία Στεφανίδου, κρίνει όμως η κοινωνία μας. Κρίνει η κοινωνία μας. Οι λόγοι λοιπόν οι οποίοι εισήχθη η αίτηση αυτή είναι η πίεση του καταδικασμένου, είναι η κατάθλιψη που του δημιουργείται στις φυλακές, επαναλάβω, και οι επαγγελματικοί λόγοι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός σκότωσε τον πατέρα μου για τα λεφτά. Καταδικάστηκε σε 20ετή κάθειρξη γιατί σκότωσε έναν άλλον άνθρωπο για να του πάρει την επιχείρηση. Και έρχεται ένα δικαστήριο αυτή τη στιγμή και τον αφήνει να συνεχίσει να βγάζει τα λεφτά. Επιβραβεύουν δηλαδή το έγκλημα. Εγώ προσωπικά που ο πατέρας μου δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει ποτέ στη ζωή. Αν ο άνθρωπος αυτός είχε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα πέθαινε μετά από 1-2 χρόνια και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει τις εξετάσεις του ή να κάνει τις χημειοθεραπείες του, οτιδήποτε, εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα έλεγα ότι τι να κάνει η δικαιοσύνη. Θα έπρεπε πάνω απ' όλα να τον αφήσει ελεύθερο για να. Γιατί είναι η ζωή. Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Εγώ θα ήμουν η πρώτη που θα το έλεγα εγώ. Όχι όμως για αυτούς τους λόγους. Είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο. Τόσοι άλλοι μένουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι χρωστάνε 10.000 ευρώ και είναι μέσα. Δεν τους αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να δουλέψουν και τα χρέα τους να εξοφλήσουν. Είναι άλλοι άνθρωποι μέσα με πραγματικά πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτός ο άνθρωπος βγήκε για να πάει να βγάλει λεφτά. Το κόμπαζε κατά τη διαδικασία 10 ολόκληρων μηνών ότι είναι πολύ πλούσιος και ότι είναι σπουδαίος επιχειρηματίας και ότι έχει πάρα πολλά λεφτά. Και έρχεται τώρα να ζητάει να βγει για τα λεφτά. Η ανθρώπινη ζωή, η ικανοποίηση του θύματος, το περί δικαίου αίσθημα, πού όλα αυτά. Πού έγινε το δικαστήριο? Στο Ναύπλιο. Εφετείο Ναυπλίου. Μάλιστα. Για σκεφτείτε. Πενταμελές. Πενταμελές. Mm-hmm. Και εδώ βέβαια είναι αξιομοιότητα το εξής πράγμα. Που δημιουργεί ερωτηματικά. Εσείς μπορείτε να μην τα λέτε. Εγώ όμως μπορώ να τα λέω. Διερωτώ με και ακόμα δεν έχω πάρει μία απάντηση. Γιατί άλλαξε η σύνθεση μόνο στη δική μας υπόθεση εκείνης της μέρας. Η σύνθεση... Αλλά ένα μέλος της συνθέσεως δήλωσε κόλλημα. Το κόλλημα δεν ανακοινώθηκε στην έδρα, γιατί οι συνεδριάσεις επαναλάβουν δημόσιες, τις παρακολουθούμε. Και στη θέση του, στη θέση της κυρίας Πολέμη της Φέτης, αντικαταστάθηκε από τον κύριο Μικρούδη, οπότε μαζί με τον κύριο Κούκλη και, και την κυρία Καραγιάννη αποφασίσανε την αναστολή εκτελέσεως της ποινής του. Μάλιστα. Εγώ θέλω να επαναλάβω, είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης. Εγώ, η εκπομπή είναι υποχρεωμένη να την σεβαστεί, αλλά είμαστε και υποχρεωμένοι δημοσιογραφικά να καταγράψουμε και τα δικά σας ερωτήματα και τη δική σας θέση. Και εγώ είμαι υποχρεωμένη, σαν άνθρωπος που ζω σε αυτή τη χώρα, να μην θέλω η χώρα μου να παίρνει συνέχεια μηδέν. Γιατί αρχίζουμε και μαζεύουμε πάρα πολλά μηδέν. Μηδέν εδώ, μηδέν εκεί, μηδέν εκεί. Αν ο θεσμός της δικαιοσύνης αρχίζει και δεν λειτουργεί, θεωρώ ότι το οικοδόμημα όλο μπορεί να καταρρεύσει. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ το απέδειξα αυτό. Εγώ, κυρία Στεφανίδου, το απέδειξα 13 ολόκληρα χρόνια ότι είχα εμπιστοσύνη μόνο στην ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ διαφωνώ με οτιδήποτε άλλο. Μου έχουν κάνει χιλιάδες ερωτήσεις περί αυτοδικίας, περί βεντέτητας. Όχι με τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι... Προκαλούμε όμως για τις αποφάσεις αυτές. Σας θαυμάζω τόση ώρα για ένα λόγο και έτσι θέλω να κλείσω. Είστε η κόρη του θύματος. Παρόλα αυτά, παρά την ανθρώπινη οργή που εγώ εικάζω ότι θα έχετε μαζέψει,
παρά την ανθρώπινη αγανάκτηση που εικάζω ότι σας διακατέχει, παρά τον πόνο, ούτε μία στιγμή δεν αφήσατε το ρόλο που έχετε ως νομικός. Δεν είπατε ούτε μία κουβέντα παραπάνω. Σας παρακολουθώ τόση ώρα. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο, λοιπόν, να μιλάτε. Απ' τη μια ως νομικός, σεβόμενοι όλα αυτά που πρέπει να σεβαστείτε, και από την άλλη, να μιλάτε και ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος που χάσατε τον πατέρα σας. Θα ήθελα να δούμε στο σημείο αυτό, μιας και δεν υπάρχει άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή εδώ στο στούντιο ή έστω μέσω κάποιας τηλεφωνικής παρέμβασης, και επειδή δεν είναι πρόθεσής μας να μεταφέρουμε μόνο την μία άποψη, βρήκαμε από παλαιότερη εκπομπή που έχει παρουσιαστεί στην τηλεόραση, στην εκπομπή Αποτυπώματα, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα είχε καταθέσει τότε ο συνέτερος του πατέρα σας, ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται, όχι κατηγορείται, έχει καταδικαστεί δύο φορές για την δολοφονία του. Ήταν πολύ καλό παιδί. Στο λέω από τώρα ότι ήταν. Για μένα ήταν όχι αδερφός, καλύτερα από αδερφός. Δεν είχε ούτε εχθρούς. Ήταν διάψογος. Ήταν ο καλύτερος άνθρωπος. Ήταν ακέραιος άνθρωπος. Ήταν τα παιδιά ήταν. Δεν είχε πειράξει άνθρωπο. Δεν είχε δηλαδή για να πω ότι τον έφαγε κάποιος. Οι σχέσεις σας μέχρι το τέλος ήταν δηλαδή άριστες. Δύο καλές, εξαιρετικές, ε? Άριστες. Μέχρι το τελευταία μέρα δεν υπήρχε καλύτερος, ούτε κακό είχε κάνει σε άνθρωπο, ούτε είχε φάει λεφτά από κανέναν, ούτε τίποτα. Δεν είχατε διαφορές εσείς δηλαδή για τίποτα έτσι? Διαφορές οικονομικές όχι καθόλου. Γενικά σαν άνθρωποι, έτσι από ό,τι μου λέτε, ήταν εξαιρετική σχέση σας. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτά είχε πει τότε. Στα δικαστήρια βέβαια είπε άλλα και κατά διαστήματα λέει εντελώς διαφορετικά. Οι απόψεις του συγκεκριμένου αλλάζουν κατά δικαστήριο. Κυρία Γιαμπουράνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ανθρώπινα σας εύχομαι, κάποια στιγμή εσείς και η οικογένειά σας, να αισθανθείτε ότι έχετε βρει πραγματικά τη δικαίωση. Εμείς έχουμε βρει σαν οικογένεια τη δικαίωση. Είμαστε δικαιωμένοι. Ο πατέρας μου δολοφονήθηκε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί. Όμως η δικαίωση είναι για την κοινωνία όταν υπάρχει και η τιμωρία. Αυτός είναι ο ρόλος των δικαστηρίων εξάλλου. Να καταδικάζουν, αλλά παράλληλα να υπάρχει η τιμωρία και για τον σοφρονισμό του ιδίου, αλλά και για τον παραδειγματισμό των άλλων. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ελπίζω, και θέλω να κλείσω εδώ, ελπίζω ότι οι αρμόδιοι έχουν εμπιστοσύνη σε αυτό που και προηγουμένως σας είπα, στην δικαιοσύνη. Τα βλέπουν και τα ακούν όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάω λίγο στο κοινό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Εγώ. Καλή συνέχεια. Αγαπητοί φίλοι, δύσκολη υπόθεση, πολύ δύσκολη και δύσκολη στο χειρισμό. Οι υποθέσεις αυτές κρύβουν και πόνο και οργή. Θα έρθω εδώ να σας πω για τον διαγωνισμό μας. Αυτές εδώ οι τσάντες είναι το σημερινό μας δώρο, οι οποίες είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει έρθει πρόσφατα στην Ελλάδα, η Stella Ritwagen. Είναι ισπανική εταιρεία. Να πούμε ότι αυτά εδώ τα χρώματα είναι πραγματικά αυτό που λέμε τελευταία τάση της μόδας. Σκεφτείτε τώρα πόσο ωραία και έντονα χρώματα είναι αυτά για το καλοκαίρι. Σας έχουμε βάλει μέσα και αυτό το Party Survival Kit, το οποίο έχει μέσα, τις βλέπετε εδώ, διάφορα κρεμικά προϊόντα για να τα έχετε μαζί στην τσαντούλα σας. Για τα χέρια σας, για το πρόσωπό σας, αποσμητικούλια, είναι όλα φυτικά. Και εκτός από τις τσαντούλες μας τις όμορφες, να σας θυμίσω ότι έχουμε τρέχει ο διαγωνισμός. Δηλαδή, αυτοί που θα πάρετε για τις τσάντες και τα κρεμικά προϊόντα,
θα διεκδικήσετε και τα 10.000 ευρώ. 90-11-51-51-51, 10.000 ευρώ μετρητά, αγαπητοί φίλοι, 10.000 ευρώ μετρητά, οι τσάντες και τα κρεμικά προϊόντα. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Σε 29 λεπτά η κλήρωση των σημερινών προϊόντων, γιατί σας έχω πει το 10.000 στο τέλος του μήνα. Και πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μίλησαν, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή οι συγγενείς, ο πατέρας, η οικογένεια, τα αδέλφια του δεύτερου φοιτητή, του Σάββατου Παπαδόπουλου, που βρέθηκε νεκρός από τις αναθυμιάσεις από το αυτοσχέδιο Μαγκάλη, σας θυμίζω, στη Λάρισα. Εδώ η οικογένεια του άτυχου νεαρού, του τραγικού αυτού νεαρού, δίνει μια άλλη εκδοχή. Η οικογένεια του 21χρονου λέει ότι εμείς δεν είχαμε οικονομικό πρόβλημα και ποτέ δεν σκεφτήκαμε να αφήσουμε το παιδί μας χωρίς πετρέλαιο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το νεαρό αγόρι που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ένα από τα θύματα της ανίποτης τραγωδίας που συνέβη με το αυτοσχέδιο Μαγκάλη στη Λάρισα πριν από λίγες μέρες και πάγωσε το Πανελλήνιο. Απαρηγόρητος ο πατέρας του άτυχου φοιτητή μιλά στην κάμερα της εκπομπής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλάμε τον Θεό να γίνουν καλά τα παιδιά που είναι στο νοσοκομείο ακόμα και δίνουν μάχη. Ο 29χρονος Σάββας Παπαδόπουλος είναι ένας από τους δύο φοιτητές που σπούδαζε στο ΤΕΙ Λάρισας και έχασε τη ζωή του εξαιτίας αναθυμιάσεων από το αυτοσχέδιο Μαγκάλη. Μαζί με τους συμφοιτητές του, ο νεαρός σπουδαστής έφτιαξαν ένα μαγκάλι αποκομμένο θερμοσύμφωνα, ρίχνοντας μέσα κάρβουνα. Καθώς να παράξουν ότι ο Σάββας δεν σήκωνε το τηλέφωνο του, όσο το Σάββας, τόσο και ο Γιώργος, που δεν το έκαναν αυτό το πράγμα. Και αν δεν απαντούσαν το τηλέφωνο, μέσα σε πέντε θα έπαιρναν να ρωτήσουν. Η οικογένεια του Σάββα υποστηρίζει πως τα παιδιά εκείνο το μοιραίο βράδυ έφτιαξαν το μαγκάλι για να ψήσουν. Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, ο μεγαλύτερος αδελφός του εξηγεί. Έπεσαν στο σπίτι. Το σπίτι του βόλευε πάρα πολύ. Γι' αυτό το αγαπούσαν όλα τα παιδιά. Ήταν μονοκατοικία με πολύ μεγάλη άπλα. Είχαν πολύ χώρο έξω να κάνουν ό,τι θέλουν και να κάτσουν έξω να κάνουν τραπέζι και να ψήσουν και να μπουν και μέσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίος χώρος. Γι' αυτό τον προτιμούσαν τα παιδιά. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Από τους τελευταίους μου που μιλήσαμε μαζί. Ήταν 27 του μηνός, 5 η ώρα μιλήσαμε και ήταν ακόμα σπίτι. Κανονίζανε να ψήσουν αργότερα. Λίγες ώρες πριν την ανίποτη τραγωδία, ο 29χρονος φοιτητής μαζί με το συγκάτοικό του προετοιμάζονταν να υποδεχτούν στη μονοκατοικία που νίκιαζαν τους φίλους τους, όπως συνήθιζαν να κάνουν συχνά. Μιλήσαμε, ρώτησα τι κάνετε. Προς το παρόν καθόμαστε, βλέπουμε τηλεόραση με τα παιδιά, ακόμα δεν είχαν μαζευτεί όλοι, και ότι είχαν σκοπό να ψήσουν. Και όταν το κλείσαμε, είπαμε απλά θα τα πούμε αργότερα. Εμείς το μάθαμε. Με την κοπέλα του αδερφού μου. Εγώ την έστειλα σπίτι της και το μάθα. Σπίτι τους στα παιδιά. Η φοιτητική ζωή του Σάββα μόνο με μία λέξη μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Ένα μεγάλο πάρτι. Ήταν πάντα με συγχαρές. Του άρεσαν πολύ τα σπόρου, δηλαδή πήγαιναν σε χιονοδρομικά κέντρα, έβγαιναν έξω. Ο 29χρονος φοιτητής που σπούδαζε στα ΤΕΙ Λάρισας προέρχεται από μια οικονομικά ευκατάστατη οικογένεια. Οικονομικό πρόβλημα δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρχε περίοδος που ήμουν εγώ φοιτητής σε μια ιδιωτική σχολή, ήμουν φοιτητής, και ταυτόχρονα ο αδερφός μου φοιτητής στη Λάρισα. Δηλαδή είχαμε και διπλά νίκια και διπλά έξοδα. Και πάλι δεν είχαμε πρόβλημα. Με καταγωγή από τον Πόντο, οι γονείς του Σάββα εγκαταστάθηκαν στα Χανιά το 1997. Ο πατέρας μου είναι εργολάβος οικοδομών, η μητέρα μου είναι σεφ σε ένα ξενοδοχείο. Και όλο αυτό το διάστημα που ήταν ο αδερφός μου φοιτητής, είχα τελειώσει και εγώ για τη σχολή. Και δουλεύαμε όλοι στην οικογένεια. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε οικονομικό πρόβλημα.
να στερηθεί κάτι ο Σάββας. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το περιβάλλον της οικογένειας του άτυχου φοιτητή, ο πατέρας του λίγο καιρό πριν είχε φροντίσει να βάλει σόμπες στη μονοκατοικία, εκτός από τα καλοριφέρ που ήδη υπήρχαν. Πριν ένα μήνα είχα πάει σε αυτούς. Δεν έκανα κρύο. Παρόλο που είχε έξω κρύο, ήμασταν σε ένα δωμάτιο, 2-3 άτομα και δεν κρυώναμε. Δηλαδή ήμασταν κανονικά με τις μπλούζες μας. Είχε. Με τρόπους να σταθούμε αν θέλαμε, είχε το ηλεκτρικό, είχε με γκάζι, είχε. Ποτέ δεν κρυώσαμε. Κανείς από την οικογένεια του 29χρονου φοιτητή δεν μπορεί να πιστέψει ότι το νεαρό παλικάρι έφυγε τόσο άδικα. Ψυχή της παρέας τον περιγράφουν όσοι τον ήξεραν και τον ζούσαν από κοντά. Ένα χαμογελαστό, πάντα, χαρούμενο, που έδινε θάρρος σε όλους. Το όνειρό του από μικρός ήταν να γίνει αστυνόμος. Είχε προσπάθησει να μπει στην αστυνομική σχολή, δεν τα κατάφερε και πήγε στο ΤΕΙ Λάρισσας, που ήταν και εκεί ευχαριστημένος από τη σχολή, από τις παρέες που είχε κάνει, παίρνωσε πάρα πολύ ωραία, αλλά πέρα αυτού ήθελε να τελειώσει να πάει ειδικές δυνάμεις και μετά από αυτό να γίνει ειδικός φρουρός. Μεγαλωμένος με αρχές και δεμένος με την οικογένειά του, ο 29χρονος σπουδαστής, λίγες μέρες πριν είχε κάνει ένα τατουάζ με τον παρακάτω συμβολισμό. Το τατουάζ έλεγε ένας γιος ποτέ δεν ξεχνάει και είχε αρχικά ονόματα του πατέρα του, της μητέρας του και του αδελφού του. Δηλαδή τα πιο αγαπημένα πρόσωπα γύρω του. Ο άτυχος φοιτητής με το φίλο και συγκάτοικό του Γιώργο ήταν φίλοι χρόνια. Εκείνος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ευτυχώς όμως έχει ξεφύγει τον κίνδυνο, όπως λένε οι συγγενείς του Σάββα. Ο Γιώργος και τα άλλα παιδιά που είναι ζωή τους, ευχόμαστε από όλη την καρδιά και όλη την οικογένεια. Τους εύχεται να νωρώσουν πολύ γρήγορα και να τους αγκαλιάσουμε πάλι. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα αλλάξουμε θέμα και θα αλλάξουμε και τελείως κλίμα, γιατί σε λίγο θα έρθει κοντά μας ένα κορίτσι που είναι διαιτητής, είναι και διασώστρια και δεν ξέρω, όταν αναλαμβάνει τη διαιτησία ενός αγώνα, πραγματικά δεν ξέρω εάν έχουν το μυαλό οι ποδοσφαιριστές να συγκεντρωθούν, γιατί είναι μια κούκλα. Τώρα δείτε, θα έρθει εδώ κοντά μας, ψηλή, ξανθιά, κορμάρα. Σκέψου τώρα ο άλλος να παίζει και να βλέπει τη γυναίκα αυτή μέσα στο γήπεδο. Αδύνατον. Αχ, τι ωραίες τσαντούλες είναι αυτές, πόσο σας ζηλεύω. Λοιπόν, αυτές οι τσάντες είναι τάση, συγκλονιστικές, ανοιξιάτικες, σε διάφορα χρώματα. Εγώ επέλεξα αυτή αφενός γιατί πάει με τα ρούχα μου και αφετέρου γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό έτσι το καμηλό. Αυτές οι τσάντες της Stella Reitwagen, οι οποίες είναι ισπανικές. Να βάλω και την άλλη. Είναι το σημερινό μας δώρο μαζί με ένα σετ καλλιντικών φυτικών που θα βάλουμε μέσα στις τσαντούλες σας. Αυτό εδώ. Και αγαπημένοι φίλοι, θέλω να σας πω ότι ξέρετε, οι διαγωνισμοί μας είναι πάντα 2-1, έτσι. Γιατί θέλω να μειώνω την τιμή του SMS στο μισό. Δηλαδή, τι κάνουμε, δίνουμε τις 5 καταπληκτικές τσάντες. Αυτή δεν μου αρέσει διαγωνίως, γιατί είναι λίγο πιο μικρή. Αυτή μου αρέσει έτσι. Έτσι είναι πολύ πιο chic. Ε? Τρε chic, και θα τις πάρετε εσείς. Λοιπόν, αυτές εδώ πέρα οι τσαντούλες και τα καλλιντικά είναι το δώρο που θα κληρωθεί σε λίγα λεπτά. Από την άλλη, για να μειώσουμε την τιμή στην ουσία του SMS στο μισό, δηλαδή να σας βάλουμε σε 2 διαγωνισμούς, να πληρώνετε ένα διαγωνισμό αλλά μπαίνετε σε 2, σας βάζουμε και στο 10.000 μέσα, έτσι, το ξέρετε. 90-11-51-51-51 για τα 10.000 ευρώ και τις 5 τσάντες της Stella Reitwagen. Ορίστε. Αχ, πού είναι αυτό το κορίτσι, η Βανέσα, η δίμετρη διαιτητής και διασώστρια. Για έλα εδώ, Βανέσα Μαραγκού. Καλώς ήρθες. Για γυρνά μας, έχουμε καλά. Γύρνα, Βανέσα. Μάλιστα. Έτσι πως έχει, ε. Και εγώ ρωτώ, μπορεί ένας άντρας να παίξει ποδόσφαιρο και να συγκεντρωθεί όταν τρέχει δίπλα του η Βανέσα? Μπορεί. Δεν μπορεί. Για να ακούσω τι λένε εδώ οι άντρες. Μπορεί. Δύσκολα τα πράγματα. Ε, δύσκολα. Κουνάνε κεφάλια, χέρια. Τι κάνεις, Βανέσα? Καλά, αγαπούμε εσύ. Πώς αποφάσισες να γίνεις διαιτητής? Βασικά σχολιόμουν
με το Στίβο, ήμουν από τα καλύτερα Στίβου. Και εντελώς τυχαία προέκυψε η διαιτησία. Αν βασικά έβλεπα ποδόσφαιρο, μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Και σκέφτηκα να το κάνω και αυτό. Εδώ βλέπουμε εικόνες που είσαι μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήσουν από τις γυναίκες δηλαδή που παρακολουθούσες ποδόσφαιρο πάντα. Ναι, δηλαδή άρεσε, στα νιάτα σου έχεις παίξει ποδόσφαιρο ως πιτσιρίκα στο σχολείο μαζί με τα γόρια, ξέρω εγώ. Ήμουνα καθαρά ένα κλασικό αγοροκόρτσο, ναι. Κλασικό αγοροκόρτσο. Βέβαια, εσύ με τη μυϊκή δύναμη που έχεις και από το Στίβο ως πρωταθλητρία, φαντάζομαι ότι τους έπαιζες στα ίσα. Πάντα ναι, ναι, ήμουνα ναι, ναι, το... Όντως, όντως, έτσι όπως τα λες. Στο ποδαράκι που κάναν, δηλαδή, σε διάλεγαν μαζί με τα αγόρια στις ομάδες. Τους κλάδευα κανονικά. Τους κλάδευες. Κανονικά τα. Σου έχουν τύχει περιστατικά που να ζαλιστούν λίγο οι ποδοσφαιριστές και να μην μπορούν να συγκεντρωθούν ή να γίνουν κάποια σχόλια μετά τον αγώνα ή κάποιος να σου ζητήσει να βγείτε έξω για φαγητό. Βασικά προσέχω γιατί δεν μπλέκω ποτέ τα συναισθηματικά μου ή με τη δουλειά μου, με ό,τι κάνω. Μου είχε πει ένας ποδοσφαιριστής, ρέφερι, πολύ ωραία ρόμα φοράς και απλά γέλασα τίποτα. Γιατί έπρεπε κάτι να του βγάλω κάρτα, κατάλαβες. Αυτό είναι σύντομα ανέκδοτο. Ρε ρέφερι, πολύ ωραίο άρωμα φοράς. Σου έχει τύχει, επειδή είσαι εντυπωσιακή ψηλή ξανθιά, κάποιοι να σε αντιμετωπίσουν λίγο αποδοκιμαστικά, ρατσιστικά και επιφυλακτικά. Δηλαδή, κανένα ανέκδοτο για ξανθές δεν έχεις ακούσει στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πάντα σε κοιτάνε με περίεργο τρόπο και επειδή είμαι και γυναίκα. Υπάρχει ρατσισμός δυστυχώς ότι οι άντρες πρέπει να είναι διαιτητές. Στην πορεία όμως που με μάθανε σαν διαιτητή και είδαν ότι έχω σωστά σφυρίγματα και ότι είμαι αντικειμενική και σωστή, και ίσως και λίγο αυστηρότερη από τους άντρες, ίσα-ίσα που θέλουν πάρα πολύ να σφυρίζω εγώ γιατί είμαι σωστή. Και επειδή τα γήπεδα τα ξέρουμε, και ξέρουμε και τι θα πει κερκίδα, όταν πρωτοξεκίνησες και πριν σε μάθουνε, στα πρώτα σου βήματα ως διαιτητής, δεν έπεσε εκεί κανένα σύνθημα στην κερκίδα που σε ζόρισε? Ένα σύνθημα που είχα ακούσει ήταν «Βανέσα, ζούμε στη Super League να σε δούμε» και γέλαγα συνέχεια. «Βανέσα, ζούμε στη Super League να σε δούμε». «Στη Super League να σε δούμε». Και γέλαγα, ναι. Αρνητικό δεν έχει. Κοίτα, να σου πω τι γίνεται, Τατιάνα. Γιατί κάποιος χαίρεται με το σφυριγμά σου, υπάρχει και η άλλη πλευρά που ζορίζεται. Ξέρεις τι γίνεται, Τατιάνα μου, όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, δεν ακούς τι λένε οι έξω. Προσπαθείς να είσαι συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, γιατί άμα ακούσεις και επηρεαστείς το τι λένε οι άλλοι, έχεις χάσει το έχεις χάσει. Το έχεις χάσει, δηλαδή θα επηρεαστείς αρνητικά και δεν θα είσαι σωστή. Ίσως τόσο τα παίζει κάποιος ο διαιτητής άντρας. Προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένη και οι αποφάσεις μου τις υποστηρίζω και πιστεύω ότι είναι σωστές. Ανθρώπινα λάθη γίνονται, όλοι είμαστε άνθρωποι. Αλλά ό,τι και να σφυρίξω, το υποστηρίζω. Εσύ να δεις σου έχει τύχει, να δεις κάποιον πολύ ωραίο ποδοσφαιριστή και να χτυπήσει η καρδιά σου και να λες την καρδιά σου να σου πω είσαι εδώ για λόγους επαγγελματικούς, συνέλθε Βανέσα. Όχι, όχι, έχω σοβαρή σχέση με παιδί και, και είναι και διαιτητής το αγόρι μου και είναι και πολύ καλύτερος από μένα διαιτητής, με συμβουλεύει, τον ακούω και έχω μάτια μόνο γι' αυτόν. Αδιαιτητής το αγόρι. Ναι. Οπότε έχουμε και personal training στη διαιτησία. Σωστό. Για οτιδήποτε, ας πούμε, θέλουμε διευκρινήσεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχετε διαιτητεύσει από κοινού κανέναν αγώνα? Ναι, έχουμε διαιτητεύσει μαζί και είναι, μπορώ να πω, ο πιο αυστηρός κριτής μου. Έχετε διαιτητεύσει μαζί, ε? Ναι. Εκείνος δεν ανησυχεί που είσαι μέσα στο γήπεδο εκεί με τόσα αγόρια? Μπορώ να σου πω ότι εγώ ανησυχώ περισσότερο γι' αυτόν. Εγώ τον ζηλεύω. Αυτός πιστεύω δεν με ζηλεύει, εγώ τον ζηλεύω πολύ. Είναι αλήθεια. Μισό λεπτό, γιατί με ενημερώνει ότι θα γίνει σε πόση ώρα η κλήρωση και πρέπει να δώσω το τηλέφωνο τελευταία φορά. Α, σε λίγο μπορώ να τα ξαναπώ. Σε 2-3 λεπτά θα ξαναδώσω το τηλέφωνο. Ήθελα να σε ρωτήσω για ένα περιστατικό, καθώς είσαι και διασώστρια. Έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει τύχει σε επίγον περιστατικό μέσα στο γήπεδο να σώσεις ποδοσφαιριστή. Μάλιστα. Αυτό έγινε πριν κάποιες μέρες. Ήταν ένα αγώνας μεταξύ Σαρονικού και Διόνυσου και στο 70 λεπτό χτυπήσανε οι δύο ποδοσφαιριστές με τα κεφάλια. Έτρεξα αμέσως και μαζί με τη βοήθεια της γιατρού πρόσφερα τις πρώτες βοήθειες και το παιδί απέφυγε τον κίνδυνο. Δηλαδή, είχε γυρίσει γλώσσα. Θα μπορούσε να πεθάνει και μαζί με τη γιατρό τον βοηθήσαμε και το παιδί είναι μια χαρά. Θα μου πεις μετά αυτό με το γύρισμα της γλώσσας, παιδιά, παθαίνω πανικό.
Γιατί το παθαίνουν τα παιδάκια όταν πάνε, τρέχουν και χτυπάνε μεταξύ τους ή πέφτουν και πρέπει να ξέρεις πώς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και πρέπει στα να... σχολεία. Στα σχολεία. Θα μου πεις σε λίγο, πάμε σε ένα βίντεο που έχουμε για την Βανέσα, να τη δούμε μέσα στο γήπεδο πώς κινείται. Και μιλάει και ο ποδοσφαιριστής που του έσωσε στη ζωή. Και σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Νέα, όμορφη δυναμική σε ένα κόσμο ανδροκρατούμενο. Ή μήπως όχι πια. Η Βανέσα Μαραγκού με τη σφυρίχτρα στο χέρι δηλώνει έτοιμη να τα βάλει με παίχτες και οπαδούς. Στην αρχή την κοιτούσαν επιφυλακτικά, στην πορεία όμως με τα σφυρίγματα αλλά και τη διαιτησία της απέδειξε ότι μπορεί να σταθεί επάξια σε ένα ανδρικό σπορ. Ναι, σίγουρο ότι στην αρχή με κοιτούσαν επιφυλακτικά. Στην πορεία με τα σφυρίγματά μου και με τη διαιτησία μου απέδειξε ότι μπορώ να σταθώ όσο όπως και οι άντρες. Πριν όμως από τη διαιτησία, η Βανέσα έχει ασχοληθεί με το modeling αλλά και το χορό. Επίσης κάνει μαθήματα διάσωσης και συμμετέχει σε ομάδες διάσωσης. Πρόσφατα είχε πάει και στη γειτονική Τουρκία εξαιτίας ενός σεισμού. Είμαι διασώστρια και διδάσκω σε πολίτες θέματα διάσωσης και πρωτοβυθιών, γι' αυτό και ξεγνωρίζω αρκετά πράγματα. Έχω ασχοληθεί σοβαρά με τη διάσωση, έχω κάνει και άλλες διασώσεις, έχω βοηθήσει και άλλο κόσμο και διδάσκω και σε διασωστικές ομάδες αρκετές. Η Βανέσα Μαραγκού βραβεύτηκε για την κίνησή της να διασώσει ποδοσφαιριστή σε παιχνίδι ερασιτεχνικού πρωταθλήματος. Ήταν το 70ο λεπτό του αγώνα Β' κατηγορία Σαρωνικού Διονύσου στο γήπεδο της Αναβήσου. Οι ποδοσφαιριστές Μιλτιάδη Ζουμπρουλή του Σαρωνικού και ο Αλέξης Κόλετσας του Διονύσου συγκρούστηκαν σε ένα αέρια διεκδίκηση της μπάλας και χτύπησαν τα κεφάλια τους με αποτέλεσμα ο Ζουμπρουλής να χάσει τις αισθήσεις του. Σε μια σύγκρουση με τον αντίπαλό μου στον αέρα, έχασα τις αισθήσεις μου. Ευτυχώς που ήταν η Βανέσα, διαιτητής του αγώνα και μου σώσε τη ζωή. Έτρεξα κατευθείαν μέσα, ήθελα να δω τι έχει γίνει, αυτό που έκανε να δώσω τις πρώτες βοήθειες και να κάνω αυτό που θα έπρεπε να κάνω. Η Βανέσα Μαραγκού έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή και αυτός μεταφέρθηκε συνέχεια με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει γυρίσει η γλώσσα ενός ανθρώπου μετά από πτώση. Εκείνη τη στιγμή το καταλαβαίνεις γιατί τα μάτια του είναι κάπως περίεργα. Τα μάτια του είναι λευκά. Είναι προς το πίσω, βλέπεις και είναι ανέστος. Απλά ανοίγεις το στόμα, κάνεις υπερέκταση, βάζεις ένα μηχάνημα. Ναι, αλλά πού το καταλαβαίνεις για να ανοίξεις το στόμα και να τον βοηθήσεις. Το καταλαβαίνεις γιατί τον βλέπεις ότι είναι. Τέζα, τι να σου πω. Είναι τέζα, αλλά πώς καταλαβαίνεις ότι είναι μέσα γυρισμένη γλώσσα. Γιατί λες, α, λοιπόν, θύμεις. Το καταλαβαίνεις, ανοίγεις το στόμα και βλέπεις, φαίνεται. Φαίνεται. Mm. Και πώς ανοίγεις το στόμα. Κάνεις κάποια. Τώρα πρέπει να σε βάλω κάτω να στα δείξω. Δύσκολο. Γι' αυτό. Ναι, πιέζεις εδώ στην άθρο. Κάνεις, ναι, και κάνεις κάποια υπερέκταση και μετά υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα. Κάνεις που ανοίγεις το κεφάλι. Μπράβο, και υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο το βάζεις μέσα. Ναι. Ανοίγει. Α, ανοίγεις το στόμα. Ναι, ναι, ναι. Και μένει μέσα και σου κάνει την απαραίτητη δουλειά. Και μετά, αν δεις ότι ο άνθρωπος. Και αν δεν έχεις το ειδικό μηχάνημα και σε σπίτι σου. Ο πανικός σου... ο δικός μου, καταλαβαίνεις. Παίρνω μετά την εκπομπή θα σου κάνω ένα ιδιαίτερο μάθημα να σου δείξω. Εντάξει. Λοιπόν. θέλω να πω ότι σε λίγα λεπτά γίνεται η κλήρωση. Έχουμε αυτές τις 5 καταπληκτικές τσάντες τη Stella Ritwagen μαζί με το σετ καλλιντικών. Να πούμε ότι διεκδικείτε και τα 10.000 ευρώ, δηλαδή με αυτό το τηλεφώνημα που θα κάνετε ή το SMS που θα στείλετε, διεκδικείτε σήμερα τις τσάντες και τα καλλιντικά και αμέσως τις επόμενες ημέρες, γιατί τελειώνει γρήγορα αυτός ο μήνας λόγω των αργιών, τα 10.000 ευρώ μετρικά. Θέλω να ευχαριστήσω. Σας δίνω τα τηλέφωνα 9011-51-51-51 ή μέσω SMS. Τα φένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την όμορφη Βανέσα. Θα ήθελα πολύ να τη δω μέσα στο γήπεδο, αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Και θα την παρακαλέσω να μου κάνει μαθήματα διάσωσης. Όμως έτσι ιδιωτικά. Εκτός και αν τη φέρουμε στην εκπομπή να μας δείξει μερικά πράγματα κάποια στιγμή. Βανέσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις. Λοιπόν, να δούμε γρήγορα τα ονόματα με τους νικητές, τις νικήτριες για τις τσάντες. Έχουμε και άντρα. Έχουμε και άντρα νικητή για τη φίλη σας, για τη σύζυγό σας.
Λοιπόν, να χαρείτε τις τσαντούλες, να χαρείτε τα καλλιντικά, αγαπημένοι, και να ευχηθώ να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. It's true.